Όμως κάποιες λεπτομέρειες μέσα λένε αυτά τα πράγματα, ότι για να γίνει η κλιματική οριοθέτηση του Μεγάλου Ρέματος πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες στο σύνολο του ρέματος για να ληφθούν υπόψη. Από τη στιγμή λοιπόν με αυτή την απόφαση ακυρώθηκε η μελετητική διαδικασία και βγήκαν έξω οι μελετητές στα γραφεία, σημαίνει πως δεν υφίσταται πλέον διαδικασία ολοκλήρωση τη μελέτη του έργου για να μπορεί να γίνει και θεματική φορτέτηση αλλά και προθέτηση του έργου. Αυτό είναι με τα κόκκινα γράμματα εδώ, είναι το τι γράφει λεπτομέρειε τι ζητούσε το Υπουργείο του ΕΠΚ από τι μελετητικέ εταιρείε που αναλάβει το έργο και φυσικά δεν τα βρήκα, δεν την ακούσα. Εδώ, μέσα σε όλα αυτά, πολλές φορές παραβαίνει και η κρίση σωστά. 22 Δευτέρα του 12, που είμαστε όλοι, έγινε μια παρέμβαση προειδοποίηση της κρίσης με τη γνωστή πλημμύρα που έδειξε εάν αυτό το έργο είχε γίνει, τι θα πάτε να υπερηφθεί, γιατί και πόσο προσοχή θέλει, εάν μπορεί και αν που δεν γίνεται, να γίνει τέτοια παρέμβαση. Εδώ είναι και το έγγραφο υπομνήσεων, όπως σας είπα προλίγου, της υπηρεσίας, διεθνικής υπηρεσίας περιβάλλοντος του ΙΠΚ που γνωμοδοτεί για όλα τα μεγάλα έργα, αν τηρούν τους όρους οι μελέτες, και οι οδηγίες που λύνει, και θεωρεί ότι δεν είναι αποδεκτή, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποδεκτή από την υπηρεσία η μελέτη των μελετητών. Εμείς τους πολίτες, δεν είμαστε φυσικά μειοψηφία όπως δημόσια και επίσημα λέει ο Δήμαρχος, ο νυν Δήμαρχος, αλλά η τεράστια πλειοψηφία και αρνηθήκαμε και αρνούμαστε το έργο αυτό στο κρατικό ράφι για συγκεκριμένους και υπαρκτούς και πραγματικούς λόγους. Το κράτος ήταν αρμόδιο, 10 χρόνια φάνηκε ότι είναι ανίκανο. Το κράτος έπρεπε να έχει ρυθμίσει όλα αυτά τα πράγματα. Οι παραβάσεις του νόμου έχουν αναπτυχθεί και στην ποινική διαδικασία αλλά και στι απαντήσει μα και στι κοινοποδότηση, την πρώτη που κατέθεσε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Δήμο και ο Όμηρο Πολυματινού σε συνεργασία με τον επικεφαλή τη παράταξη και την δημοσίευση Δήμαρχο. Είναι συγκεκριμένη νομολογία που δεν τηρήθηκε. Χοντρικά δηλαδή θέλουν να περάσουν το έργο χωρί με την φορμαλιά σε χωρί με και όταν δεν τα καταφέρνουν, προχωρούν σε διαδικασίε πάρα πολύ προκλητικές, όπως ακόμα και την ίδια την άμεση διαδικασία εκτέλεσης του έργου. Δηλαδή, το 2000 έχει συγκροτηθεί ένας πλήρης οδηγός διαδικασιών ρήμανσης έργων επεξεργασίας αστικών λιμάνων. Αυτός ο οδηγός προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα από τη στιγμή που θα πατήσει το κουμπί και θα πει σε εγώ θέλω και ολοϊκό κατορισμό. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, έχει σε 33,5 μήνες ορίμανση του έργου, των μελετών, των συμβάσεων, των διακηρύξεων, των προκηρύξεων και σε 68 μήνες έχει τα κλειδιά του έργου. Εμείς καταλαβαίνετε ότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία και καταλαβαίνετε πού βρισκόμαστε. Εδώ παρόλα αυτά μας λένε κάποιοι διάφορα πράγματα και μας κοροϊδεύουν. Ο οδηγός ορίμανσης αυτός είναι υποχρεωτικός. Για παράδειγμα, η Παιανία και το κοροπή που βλέπετε τώρα έχει πέρα θα συμβάσει σε αυτήν το έργο. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε πριν από 6-7 χρόνια. Δεν είναι το ρήμανο ζήτημα. Εδώ είναι έχω φωτογραφίσει, έχω σκανάρει τα στάδια, τα τέσσερα, εδώ είναι το αρχικό στάδιο, που ο Δήμος σε συνεργασία με κάποιους από τα Υπουργεία πέρυσε με την 87 απόφαση του 2012 στις 2 Τετάρτη του 2012 και έκανε άνθρωπη χωροθέτηση, χωρίς μελέτη, χωρίς τίποτα. Τότε, εάν πέρναγε αυτή η μελέτη, τι είχαμε προσβάλει και ο Μήλος σε συνεννόηση πάλι με τον αρχηγό της παράταξης και με τον Δήμο Ραφίνης τότε, αυτή η απόφαση προέκυψε ότι είναι μη εκτελεστή και έτσι δεν ήταν εφαρμόσιμη. Γλιτώσαμε και τότε, αντιμετωπίσαμε την κατάσταση, αλλά η Δημοτική Αρχή επέμενε. Εάν όμως πέρναγε αυτή η απόφαση, καταλαβαίνετε, αποτελούσε συμφωνία έστω και παρατύπως. Και δεν προσβαλόταν δηλαδή. Αποτέλεσε συμφωνία για την αρχική χωροθέτηση του έργου από τη μεριά της τοπικής αυτοδιοίκησης του Δήμου δηλαδή και αυτό συνέβαινε ότι μας έκαναμε σοβαρό διαπραγματευτικό ρόλο στο έργο.
Στο στάδιο 2 έχει πάλι είναι 4 στάδια τα οποία είναι η ορίμαση του έργου και το 5ο στάδιο είναι η συμβάση και η ορίμαση, η κατασκευή μάλλον, η υλοποίηση και παράδοση του έργου. Εδώ, αν δεν φαίνεται καλά στο σχήμα, εδώ κάτω έχει στο πλάι εδώ σε αυτή τη σύλλη. Υπάρχουν εργασίες για την αρχή με το τέλος του έργου φορητικά. Εδώ υπάρχουν εγκλήματα που έχει τα χρονιαγράμματα σε φάσεις του έργου. Και σε αυτή την πάρα εδώ έχει τους 33 μήνες που σας είπα και τους 68 στην ολοκλήρωση. Και αυτά είναι βάση νόμου, ανεξάρτητα αν υπάρχουν διαφωνίες και οτιδήποτε μειοψηφίες, όταν γίνουν σωστά οι διαδικασίες και τηρηθούν οι όροι ενημέρωσης συμμετοχής και διευκόλυνση να πει ο κατοικητής την άποψή του και γίνουν αυτά νόμιμα, τότε αυτός ο χρόνος είναι περιττέως. Το 2011 προέκυψε μια μεγάλη ευκαιρία για το Δήμο μας. Για το νέο Δήμο, το Καλλικρατικό Δήμο Σπάτων Ροδέντης. Μια ευκαιρία που μπορούμε να πούμε ότι έβρεχε ευκαιρίες για την νέα δημοτική αρχή, αλλά κάποιοι δυστυχώς άνοιγαν ομπρέλα. Την ίδια ευκαιρία άρπαξαν τότε ο Δήμαρχος και ο Δήμος Παλίνης και ο Δήμος Σαρωνικού. Ο Δήμος Παλίνης προχώρησε με κάποιο λεφτά και έκανε τις μελέτες που χρειαζόταν για να μπει στη διαδικασία. Και ο Δήμος Σαρωνικού, παρόλο που είχε ξεκινήσει η έγκριση, ήταν σε διαβούλευση οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου τους, κατάφεραν και σταμάτησαν τη διαδικασία και τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου τους συμβάκτηκε για τη σύνδεση και τη στάδια. Το ίδιο και οι παντήμοι. Και εδώ μας έλεγαν οι παντήμοι δεν θα γίνει τίποτα, είναι ψέματα, είναι παραπλανητικά, δεν γίνονται. Πρόσφατα υπήρξε ένα δημοσίευμα εκτενέστατο του Δημάρχου Παλίνης, του κ. Σούτσου, στην εφημερίδα Νεολόγος. Όποιος θέλει μπορεί να τη βρει να το διαβάσει. Είναι πλήρη στοιχεία μέσα το πώς αγωνίστηκαν και πώς κατάφεραν την δημοτική τους αρχή. Αλλά δεν ξεκινούσε βέβαια με το δεδομένο ότι δεν γίνεται στην Κιτάλη που γινόταν εδώ. Ξεκίνησε με αγώνα, έβαλε και δικά του χρήματα, συγκρότησε δεδομένα επιχειρήματα. Τέτοια επιχειρήματα που εδώ δεν ήταν να συγκροτήσουν, ακόμα και σήμερα που κάτι έχουν κάνει κάποιοι πολίτες, δεν έχουν να ακούσουν. Όλα ξεκίνησαν βέβαια από δύο έγγραφα, ή μάλλον από ένα έγγραφο. Διέρευσε πιστευτικό έγγραφο της ΕΙΔΑ, υπηρεσιακό έγγραφο, από υπηρεσιακό στέλεχο της ΕΙΔΑ, όχι από διορισμένο πολιτικό πρόσωπο, δηλαδή της διοίκησης της ΕΙΔΑ, αλλά από ένα γενικό διευθυντή, 1/10/2011. Αυτό το έγγραφο, θα δείτε παρακάτω, το παρουσιάζουμε, λέει συγκεκριμένα πράγματα και ανοίγει η διαδικασία λύσης του προβλήματος. Εκείνη την εποχή ήμουν προσφατμένος συνεργάτης στο Δήμο Ραφίνας. Και πραγματικά έζησα από κοντά τη διαδικασία και από την πλευρά του άλλου Δήμου. Εκεί ο Δήμαρχος άκουσε κάποια πράγματα, πήγε στην ηγεσία, κουβέντιασε και ο ίδιος ο κ. Μπάρτης, τότε ο γενικός του Δήμου, που ξεκαθάρισε ότι ναι, γίνεται, αλλά σιγά σιγά μην ξεσηκωθούν όλοι οι Δήμοι να το δούμε. Εδώ δεν ήθελα να τον ακούσουμε. Εδώ λοιπόν οι επίσημες αποδείξεις. Εδώ αυτό είναι το έγγραφο του Γενικού Διευθυντή Λειτουργία Δικτύων και Καταστάσεων της ΕΙΔΑΠ. Σε αυτούς τους ανθρώπους στηρίζεται ουσιαστικά όλη η δομή και η επιχειρηματική, η επιχειρησιακή.